Τα καταφέραμε, μπράβο μας! Είμαστε οι καλύτεροι! Πες στο μουσείο ότι το βρήκαμε! Καπετάνιε, κάτι είναι από κάτω μας! Είναι πελώριο! Όχι, δεν μπορεί! Στις λέμβους τώρα! Τι είναι? Δεν υπάρχουν! Δεν μπορεί! Όχι, όχι! Καπετάνια, τι ήταν? Κάτι απίστευτο! Μύθος! Η μαύρη όρκα! Είμαστε οικογένεια εξερευνητών εδώ και πολλές γενιές. Όσο κάποιοι ερευνούν τα αστέρια, εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναρρύθμιτα μυστικά στο βυθό που περιμένουν να έρθουν στο φως. Υπάρχουν κρυμμένα πράγματα στη θάλασσα, χαμένα μέσα στους μύθους. Είμαστε οικογένεια εξερευνητών και εξερευνούμε την Άβυσσο. Μαύρη όρκα. Το σκάφος έψαχνε για ένα Ολλανδικό εμπορικό που βυθίστηκε το 17ο αιώνα. Mm-hmm. Μετέφερε χρυσωτές αμύθιτης αξίας όταν τεράστιοι γάντζοι το τράβηξαν στο βυθό. Καλό ακούγεται. Α? Το σκάφος εθεάθη τελευταία φορά στη τροχιά γύρω από τη γη προσελκύοντας αριανούς με το τρίγωνα κάλαντα. Ναι, θα το κοιτάξω αύριο. Will! Τι? Κοίτα, ξέρω ότι είναι σημαντικό που βρήκες τον πάπυρο. Μόνο. Ίσως και να είναι το κλειδί για τη χαμένη λεμουρία. Αυτό ακριβώς που έψαχναν και οι γονείς μου. Είναι παραπάνω από σημαντικό. Σου έφερα κι άλλο καφέ, μπαμπά. Ευχαριστώ, Φοντέιν. Βάλ' τον εκεί πέρα. Μαζί με τους άλλους καφέδες που δεν έχεις πιει. Ακόμα δεν ταιριάζει. Ποιο δεν ταιριάζει? Μοιάζει με αρχαίο χάρτη, αλλά το μοτίβο δεν ταιριάζει με τις τοπογραφίες. Τι σημαίνουν τα σύμβολα? Δεν ξέρω σίγουρα. Ίσως τοποθεσία. Αλλά είναι σε χαμένη γλώσσα, κανείς δεν μπορεί να τα διαβάσει. Υπάρχει κάποιος που ίσως να μπορεί. Ο Δόλος. Ο Δόλος, ο ίδιος που παρέχει μυστηριώδεις πληροφορίες? Ναι. Επιτέλους θα δω την πλωτή μαύρη αγορά. Φέρνω τον Τζέφρι. Είναι πλωτή αγορά, Αντ. Ξέρεις, πάνω από το νερό. Το ψάρι σου δεν θα επιβιώσει εκεί. Κάνεις λάθος. Ταρά! Αντ, εσύ το εφήβρες. Είναι φανταστικό. Ναι, το ονόμασα Τζορτοκαλί. Γιατί? Επειδή ήθελα να εφεύρω δύο πράγματα μαζί. Οπότε έφτιαξε ένα jetpack για ψάρια και το δεύτερο ρημάρι με το πορτοκάλι. Όχι, γιατί πρέπει να κουβαλάς μαζί σου ένα ψάρι? Δεν έχει να κάνει με το τι θέλω εγώ, αλλά ο Τζέφρι. Είναι άδικο να είναι παραγωνισμένος επειδή δεν ζει στη στεριά. Είναι ψάρι. Και για μία λεπτομέρεια όπως το οξυγόνο δεν θα είναι μαζί μας? Ναι, αυτό ακριβώς εννοούσα. Θα κάνουμε αλλαγή. Την επόμενη φορά θα οδηγήσω εγώ, εντάξει? Όχι, αυτό μετράει για σειρά σου. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορείς επειδή κρατάς το ψάρι. Ενημέρωση ημερολογίου. Να κάνω αναβάθμιση στο τζορτοκαλί. Ενημέρωση ημερολογίου. Να θυμηθώ να κοροϊδέψω τον Άντ για την αναβάθμιση που θα κάνει. Θυμηθείτε, παιδιά. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλό προφίλ. Αυτή η πλωτή αγορά είναι γεμάτη απατεώνες. Μην τους εμπιστεύεστε. Δεν μπορούμε ούτε καν αυτόν τον δόλο. Όχι. Σάρωσα τα σύμβολα μόνο για να τα μεταφράσει. Δεν θέλω να υποψιαστεί ότι αυτός ο πάπυρος υπάρχει. Ολλανδική θησαυρή του 17ου αιώνα. Ανακαλύφθηκαν πριν μερικές μέρες. Εδώ η καλύτερη θησαυρή. Τα πιο ανεκτήμητα έργα τέχνης σε χαμηλή τιμή. Απατεώνες! Ακόμα και η γιαγιά μου αξίζει τα διπλάσια! Και έχει ξύλινα πόδι! Τι έχουμε εδώ πέρα? Αυτό είναι το τζορτοκαλί. Αντ, χαμηλό προφίλ. Ενδιαφέρον.
Το αγοράζω με το ψάρι. Πόσα θέλεις? Είναι το πρωτότυπο. Δεν είναι ακόμα προς πώληση. Εξάλλου, το ψάρι είναι πολύ ξεχωριστό. Πόσο δηλαδή? Ο Τζέφρι είναι το πιο σημαντικό ψάρι του κόσμου. Το πιο σημαντικό ψάρι του κόσμου? Δώστα μου! Hey! Δεν θες να το κάνεις αυτό? Α, ναι. Και ποιος το λέει αυτό? Είμαι ο Βίλιαμ Νέκτον. Η οικογένεια Νέκτον. Σωστά! Είστε γνωστοί για τους μπελάδες που προκαλείτε σε νόμιμους επιχειρηματίες όπως εγώ. Φύγε ήρεμα. Καλά, καλά. Μάθε τι γυρεύουν εδώ, τώρα. Ο δόλος με φρικάρει λίγο. Αχα, παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια με ατελείωτο ξενύχτη και λερωμένες πάνες δεν πήγαν στράφη. Ας μπούμε στο ψητό. Ήρθαμε για να μας μεταφράσεις κάποια σύμβολα. Τα πάντα για τους παλιούς μου συμφοιτητές. Πήγες στο κολέγιο με τους γονείς μου? Τον μάθατε και να μιλάει. Οι ευλογίες είναι ατελείωτες. Για δες ποιος μιλάει. Είσαι αλόκοτος. Με παράξενη μούρη. Αν ξαναμιλήσει, διπλασιάζω την τιμή. Όχι, δεν ξέρω. Αναγνωρίζω μόνο δύο από αυτά, ίσως 10.000 ετών. Μεσοποτάμιο ή... όχι. Είναι κάτι άλλο. Πού το βρήκες αυτό, Βίλιαμ? Θα πληρωθείς. Μόνο αυτό να σε ενδιαφέρει. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει είσοδος ή... όχι, πύλη. Και το άλλο? Κυριολεκτικά σημαίνει ρευστή φωτιά. Λάβα! Σημαίνει λάβα! Προφανές! Διπλασίασε την τιμή. Κρατήστε το χαρτζιλίκι μου. Δεν παίρνεις και τόσο πολύ χαρτζιλίκι. Ο καπετάνιος θέλει να σας μιλήσει. Μα νόμιζα ότι τα είχαμε κανονίσει. Αυτή τη φορά. Φέραμε παρέα. Τι λέει το σχέδιο, μπαμπά? Συμφωνία, μπλόφα, αντιπερισπασμό. Τρέχουμε! Κρυφτείτε. Εμπρός, θα τους απασχολήσουμε. Όχι, δεν σας αφήνω. Ναι, θα το κάνεις, Φοντέιν. Φύγετε! Αν σας ακολουθήσουν, κάνε ελεύθερα όποια φαϊνή ιδέα σου κατέβει και θα σου την απαγόρευα. Έγινε! Δόλε! Ο καπετάν Σφυροκέφαλος, ο αγαπημένος μου πειρατής. Τι ήθελαν οι Νέκτον? Δεν θα μπορούσα να προδώσω την εμπιστοσύνη των παλιών μου συμφοιτητών. Αχα! Τι θα ήθελες να σου πω? Εκεί πέρα! Τι είναι αυτό? Αντιπερισπασμός! Ενημέρωση ημερολογίου. Ο Τζέφρι κάνει εξαιρετικό αντιπερισπασμό. Εμπρός! Μια πύλη και λάβα. Πίστευα ότι θα ήσουν πολύ πιο χρήσιμος, Δόλε. Δεν θέλεις να μπεις στη λίστα των ατόμων που με έχουν απογοητεύσει? Έχει κι άλλο. Οι Νέκτον σίγουρα έκρυβαν κάτι. Υποθέτω ότι η πύλη οδηγεί σε κάποιον αρχαίο θησαυρό. Βλέπεις, τώρα γίνεσαι χρήσιμος. Τι είδους θησαυρό? Έναν θησαυρό αμύθιτης αξίας σίγουρα. Ωστόσο, το μόνο στοιχείο για την τοποθεσία είναι η αναφορά ενός ηφαιστείου. Θα πρέπει να ακολουθήσεις τους Νέκτον για τα περαιτέρω. Δεν χρειάζεται να τους ακολουθήσω, γιατί τους έχω ήδη στο χέρι. Νομίζω μας έχασαν. Όχι. Πού πηγαίνεις? Έχω μια ιδέα. Πρέπει να βρούμε τη μαμά και τον... Παραδοθείτε!
σβήσε τη μηχανή. Σας περιμένει ο καπετάνιος. Ας μην κάνουμε τα πράγματα δύσκολα. Τότε θα σε διευκολύνουμε. Τι κάνουμε? Όχι! Θα πάρω αυτό τον θησαυρό και θα πάρω και το ωραίο του υποβρύχιο για τον στόλο. Είμαστε καθοδόν, αν και θα ήθελα πολύ να ξέρω πού πηγαίνουμε. Έχεις υπόψη σου πόσες ιστοσελίδες για ηφαίστεια υπάρχουν? Θέλεις κι άλλο καφέ που δεν θα πιεις? Αν αυτή η πύλη βρίσκεται κοντά σε ηφαιστειακή δραστηριότητα, ίσως είναι πια θαμένη. Ο Δόλος δεν είπε ότι τα σύμβολα είναι χιλιάδων ετών? Ναι. Τότε δεν ήταν η εποχή των παγετώνων, η στάθμη της θάλασσας? Ήταν πολύ χαμηλότερη από σήμερα. Ταιριάζει! Η τοποθεσία στον Πάπυρο είναι υποθαλάσσια, κοντά στις αλεούτιες νήσους. Και είναι ηφαιστειογενής. Αντ, είσαι ιδιοφία. Το άκουσες αυτό, Φοντέιν? Ενημέρωση ημερολογίου. Να θυμίσω στον Νατ να ξεκαβαλήσει το καλάμι. Θα είμαστε εκεί το πρωί. Τόσο πολύ? Θα γινόταν γρηγορότερα αν η τηλεμεταφορά είχε επιτευχθεί. Υπάρχει παντού ηφαιστειακή δραστηριότητα. Δίνω τις συντεταγμένες στο GPS. Ή τουλάχιστον για εκεί που ελπίζω να υπάρχει κάποιο είδους πύλη. Α, πήγαν χωρίς εμένα. Η μαμά και ο παπάς δεν θα σε εξέθεταν σε τέτοια θερμοκρασία. Άλλωστε, ήσουν απασχολημένος με εκείνο το παιχνίδι. Λέγεται Τζορτοκαλί και δεν είναι παιχνίδι. Θα βρούμε την πύλη και θα φύγουμε. Σύμφωνα με το GPS, πρέπει να πλησιάζουμε. Κοίτα, τι είναι? Απίστευτο. Η πύλη πρέπει να έχει ύψος 10 μέτρα. Για να είναι τόσο εντυπωσιακή, θα οδηγεί σε κάτι τέλειο. Μπαίνω μέσα και θα μάθουμε. Will? Παιδιά, το βλέπετε αυτό? Ναι. Αντ? Νομίζω έμεινε άφωνος. Θα τον βγάλω φωτογραφία και να δείτε πως είναι όταν δεν μιλάει. Ίσως να μην ξανασυμβεί. Τι τρέχει? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είδα κάτι από τις εξωτερικές κάμερες. Τι είδους κάτι? Δεν φαίνεται κάτι στο ραντάρ, ούτε εδώ. Παιδιά, όλα καλά εκεί? Η Φοντέιν βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν είμαι γιατρός, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται καινούριο κεφάλι. Κάτι είναι από κάτω μας! Κάτι πελώριο! Είσοδος στο σκάφος! Ρόβερ! Ρόβερ, εδώ Άρωναξ! Δεχόμαστε επίθεση! Ερχόμαστε! Όποιοι κι αν είναι, έρχονται! Ασφαλίστε τη φεγγαροπισίνα! Όχι, στάσου! Πρέπει να αποδεσμευτούμε πρώτα! Τζέφρι, κάτσε! Ενημέρωση ημερολογίου. Να βρω τρόπο να παίρνω και τον Τζορτοκαλί μαζί. Εντάξει, Φοντέιν, είμαι έξω. Κλείσε τη φεγγαροπισίνα. Καλή τύχη. Πιάστε το αγόρι! Ενεργοποίηση λέιζερ. Αντ, στα δεξιά σου. Έχεις παρέα. Δεν είναι παρέα. Θα έφερναν γλυκά. Θα τους καθυστερήσω. Εκένωση δεξαμενών. Στα μούτρα σας. Αυτά
άτοιμα του επαγγέλματος. Είναι το τελευταίο, ε! Αντ, έλα μέσα, με λαμβάνεις! Σταμάτα εκεί που είσαι. Κανείς δεν τα βάζει με το γιο μου. Μαμά, μπαμπά, τα συστήματα του λευκού υπό την έκρασαν. Ο Αντ δεν έχει ενέργεια, ούτε οξυγόνο. Αντ, Αντ, με λαμβάνεις! Το παίρνω πίσω. Μια χαρά βλέπεις. Αν σε ικανοποιεί το κεφάλι σου, μπορείς να το κρατήσεις. Άνοιξε τη φεγγαροπισίνα. Μπαίνουμε μέσα, εντάξει. Η μαύρη όρκα. Το ήξερα. Για πιάσε μας τώρα. Όχι! Θα μας ξεφύγουν! Ρίξτε κι άλλους μεγάλους γάτσους! Είναι οι τελευταίοι μας, καπετάνιε. Ω, συγγνώμη! Μήπως τους φυλάς για καμιά ειδική περίσταση! Η βασική προπέλα δεν λειτουργεί. Δεν μπορούμε να τους ξεφύγουμε έτσι. Πρέπει όμως. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να πάρουν τον πάπυρο. Το ηφαίστειο! Θα εκραγεί! Πρέπει να σταματήσουμε! Χαίρετε, Νέκτον! Σας μιλάει η μαύρη όρκα. Η κατάσταση είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Παραδώστε το σκαφός. Επαναλαμβάνω. Παραδώστε το σκάφος σας και ό,τι υπάρχει μέσα. Τώρα. Φοντέιν, πόσο ζεστό είναι το νερό γύρω από το ηφαίστειο? Δεν σοβαρολογείς. Όχι. Έχει δίκιο. Η μαύρη όρκα δεν θα μας ακολουθήσει ποτέ μέσα στην έκρηξη. Φοντέιν! 1200 βαθμοί Κελσίου και ανεβαίνει! Το Άρωναξ είναι από κράμα τιτανίου. Μπορεί να το αντέξει. Αλλά μόνο αν φύγουμε τώρα, πριν αυξηθεί. Έχουμε μόνο μία προπέλα. Ακόμα και με τη μισή ισχύ, η μητέρα σας μπορεί να ξεφύγει από οποιονδήποτε. Αναλαμβάνεις, καπετάνισσα. Προσδεθείτε. Ενημέρωση ημερολογίου. Να προσθέσω ζώνη ασφαλείας. 1300 βαθμοί. Όλα καλά. Το τιτάνιο λιώνει στους 1600. Λιώνω όμως εγώ. Α, το Άρωναξ κινείται ξανά, καπετάνιε. Πηγαίνει κατευθείαν προς το ηφαίστειο. Τι! Μη σας ξεφύγουν! Να τους ακολουθήσουμε. Μέσα στην έκρηξη. Εσύ ο καπετάνιος. Καπετάνιε. Θερμοκρασία! Οι μετρητές δεν λειτουργούν. Τι! Είπε ότι οι μετρητές δεν... Το άκουσα την πρώτη φορά! Ας τους κυνηγήσουμε! Κρατηθείτε! Το περίβλημα αρχίζει να λιώνει και μπαίνει πολύ νερό. Συνεχίστε! Πλησιάζουμε τη μέγιστη θερμοκρασία. Σχεδόν φτάσαμε. Οι δονήσεις αυξάνονται. Κρατηθείτε γερά. Βγες έξω! Μας έβγαλες έξω πάνω στην ώρα, καπετάνιε. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβίωσαν. Ναι! Η μαύρη όρκα γυρίζει πίσω. Χα! Είσαι και η πρώτη, μαμά! Ωραία! Ναι! Νητώσαμε! Καπετάνιε, μάλλον επιβίωσαν. Τι! Δεν ήξερα ότι το Άρωναξ κάνει βαρελάκι. Ούτε κι εγώ. Η κορυφή του περιβλήματος έχει την καλύτερη μόνωση. Έπρεπε να το οδηγήσω με προσοχή. Όπως έχει το τζορτοκαλί. Αλλιώς ο Τζέφρι θα έκοβε βόλτα στο πάτωμα τώρα. Άρα παραδέχεσαι ότι η εφεύρεσή μου είναι η καλύτερη. Ενημέρωση ημερολογίου. Δε το παραδέχομαι. Εκτός από μερικά παλιά γραφίτι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την πύλη, καπετάνιε. Μα πώς να υπάρχει! Όποιος θησαυρός κι αν ήταν εδώ, τον πήραν οι Νέκτον. Το θέλω. Θέλω αυτό το υποβρύχιο. Θέλω εκδίκηση. Κανένας δεν ταπεινώνει τον καπετάν σφυροκέφαλο. Έψαξα ολόκληρο τον πάπυρο και δεν βρήκα σύμβολο που να μοιάζει με αυτό της πύλης. Να αφήσω τον καφέ σου στο τραπέζι για να παγώσει πάλι. Όχι. Θα το πιω τώρα. Ευχαριστώ. Όχι, όχι. Σου έγινε αιμονία, Αντ.
Είμαστε εξερευνητές, πρέπει να έχουμε αιμονή. Αλλιώς δεν θα εξελιχθούμε. Το σύμβολο δεν είναι στον πάπυρο. Αυτό είπα κι εγώ. Κοίταξες έξω από αυτόν. Τι? Έλα να το γυρίσουμε. Μπαμπά! Αυτό είναι! Είναι το ίδιο σύμβολο. Είναι μόνο το πρώτο. Πιστεύω θα βρούμε κι άλλα σαν αυτά, κρυμμένα στην Άβυσσο. Η απαρχή μιας ολοκένουργιας πορείας.